από το σπίτι του που βρίσκεται στην οδό Υπήρου, προκειμένου να πάει στην 3η Σεπτεμβρίου που μας δείχνει τώρα ο Δημήτρης ο Ξυπτεράς, όπου είχε σταθμευμένο το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ, σε κλειστό στεγαζόμενο πάρκινγκ. Την ώρα λοιπόν που πήγαινε, που κατευθύνονταν για να πάει εκεί, τρεις πεζοί στο σημείο ακριβώς αυτό ήρθαν από πίσω του, ουσιαστικά του επιτέθηκαν από την πίσω πλευρά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πληροφόρηση που έχουμε της τελευταίας στιγμής, τον μαχαίρωσαν αρχικά από πίσω και εν συνεχεία προκειμένου να του πάρουν για όνομα του Θεού την κάμερα που κρατούσε στα χέρια του. Είδα ένα τσαντάκι λογικά, Βαγγέλη, μου λέει τι έχει μέσα, δεν με ενδιαφέρει, κάτι θα έχει, θα το πουλήσω ή μπορεί να και χρήματα, ας πούμε. Που κρατούσε στα χέρια του τρία άτομα, ενδεχομένως και ένας τσιλιαδόρος. Υπάρχει κλειστό κύκλωμα κάμερας, δεν χρειάζεται να πούμε από πού, το οποίο και κατέγραψε την σκηνή. Ο άνθρωπος ενδεχομένως την κουβαλούσε την κάμερα μαζί του για να καταφέρει να απαθανατήσει το ευτυχές γεγονός. Στο σημείο λοιπόν αυτό, εδώ ακριβώς από πίσω, του επιτέθηκαν οι τρεις και αφού τον μαχαίρωσαν και στην μέση, εν συνεχεία κυριολεκτικά τον έσφαξαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο εδώ. Να πούμε ότι η γυναίκα του, η οποία τον περίμενε, θα έπαιρνε το αυτοκίνητο για να πάει να την παραλάβει από την είσοδο της πολυκατοικίας για να την πάει για γένα. Η γυναίκα του άρχισε να τον καλεί στο κινητό όταν είδε ότι καθυστερεί, δεν απαντούσε. Και Βαγγέλη, επειδή πραγματικά προξένησε, βρήκε και στο πρωί και στους συναδέλφους και στους περαστικούς το πόσο άγρια σκότωσαν αυτόν τον άνθρωπο. Προφανώς ο άνθρωπος, όχι για την κάμερα, αλλά επειδή πήγαινε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αντέδρασε. Δηλαδή προσπάθησε να ξεφύγει. Γιατί δεν ήταν ένας αμέμεινος περαστικός ο οποίος θα μπορούσε να έχει ξεμπερδέψει για. Είναι ένας άνθρωπος που ετοιμάζονταν να πάει. Ήταν ένας άνθρωπος που ετοιμάζονταν να πάει τόσο την γυναίκα του να γεννήσει. Αυτό είναι τόσο ιδιαίτερη ψυχολογία. Αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι τόσο ιδιαίτερη ψυχολογία του ανθρώπου εκείνη δηλαδή, τη στιγμή. Υπάρχει ένα ανάμεικτο συνέστημα μεταξύ φόβου και ενθουσιασμού. Ενθουσιασμού, αίσθηση, ξέρεις, να προστατέψει αυτό που είναι να συμβεί. Και συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι να τραβά τα μαλλιά σου. Και το μαχαίρι σου στη μέση, δηλαδή το μαχαίρι σου στα πλευρά για να υπάρχει γρήγορη ροή αίματος για να μην μπορεί να αντιδράσει. Γιατί έτσι είναι έτσι για τα μαχαιρώματα. Έτσι έχει διδάξει το ρεπορτάζ δηλαδή. Και αυτό και προφανώς μετά από λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να εξέπνευσε. Υπήρχαν συγγενείς που. Τι συνέβη μετά. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν εδώ συγκλονισμένοι και οι οποίοι βέβαια δεν ήθελαν να μας μιλήσουν. Τι το ευχάριστο που μας μετέφεραν, όσο μπορεί να υπάρχει ένα ευχάριστο μέσα από αυτή την ιστορία, είναι ότι η σύζυγος κατάφερε και γέννησε και το παιδάκι είναι μια χαρά. Αυτή είναι η κατακλείδα της ιστορίας. Παρόλα, γιατί φανταστείτε τι έζησε η γυναίκα αυτή όταν λίγο πριν έρθει η ώρα να γεννήσει, αντίκρισε τον άντρα της, τον σύζυγό της, που κατέβηκε για να την παραλάβει με το αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση να κοίταται στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει, παιδιά. Νομίζω ότι το πιο ακραίο σενάριο ταινίας δεν θα μπει στη λογική να δείξει μια τέτοια εικόνα ή να αναφέρει μια τέτοια. Ούτε σε θρύλο. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πω κάτι επειδή. Να σας πω ότι ο άνθρωπος είναι γύρω στα 44 και διευθυντής φαρμακευτικής εταιρείας. Έλειπε μάλιστα στο εξωτερικό. Επέστρεψε μόλις χθες από το εξωτερικό και είχε την τύχη να είναι εδώ. Την τύχη εντός εισαγωγικών. Επιδίωξε ο άνθρωπος. Δηλαδή, επιδίωξε γιατί. Ανυπομονούσε να. Όταν και τόσο μια φορά είναι προγραμματισμένο. Αν είναι πρωτότοκος. Αν ήταν το πρώτο παιδί, γνωρίζουμε. Ευαγγέλη, έχει γίνει γνωστό. Αν το ξέρω ότι είχε άλλο ένα μικρό παιδάκι και ήταν το δεύτερο. Θα σας πω κάτι κατά τη γνώμη μου, όπως το εισπράττω εγώ, γιατί άκουσα από το πρωί και κάποιοι προσπαθούν να πούν που είναι γεγονός ότι είναι πολύ σκληρή ζωή στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ υπάρχει και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Μια οικογένεια. Από αυτό που λέμε μια κανονική. Μια ωραία οικογένεια. Μια ωραία οικογένεια. Άνθρωποι που προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους σε μια δύσκολη περιοχή. Ένας νοικοκύρης, ο οποίος έχει τη γυναίκα του με το παιδί του, τη γυναίκα του έγκυο, το αυτοκίνητό του σε στεγασμένο πάρκινγκ, πηγαίνει να το πάρει. Δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει μια ζωή στο κέντρο της Αθήνας. Και έρχονται και την αφαιρούν με ένα μαχαίρι. Όπως το λες, Γιώργο, προς επίρρηση αυτό που λες. Δηλαδή τι κάνει. Μένει στο κέντρο. Μπράβο, δεν φεύγει. Έφυγε στα προάστια γιατί δεν κάνει τη χάρη αυτού θέλουν να αποδυναμώσουν μια περιοχή ή πολλές περιοχές να τις. Καταδικάσουν στην απόγνωση ώστε να πέσουν και οι τιμές. Τα γνωστά παιχνίδια που γίνονται. Μένει για να πάει την περιοχή. Κάνουν οι περισσότεροι, οι εύκολοι. Προσαρμόστε. Να από εδώ και να νοικιάσουν σε κάποιον αλλοδαπό, ίσως το σπίτι που έχουν εδώ. Γιατί κάπως έτσι έχουν γίνει και είναι ήρωες αυτοί οι λίγοι Έλληνες που παραμένουν εδώ. Προσαρμόστε στις συνθήκες. Δηλαδή έχει το αμάξι του για να μην το ξύσουν, το αρπάξουν. Το πάει σε πάρκινγκ. Πληρώνει το πάρκινγκ. Δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να προσαρμοστεί και να μην κάνει πίσω, να μην δηλιάσει δηλαδή. Όπως πολύ εύλογα θα κάναμε πολλοί φίλοι μας και εμείς οι ίδιοι. Και φύγει από αυτή την περιοχή. Έτσι. Και έρχεται κάποιος και του τιμωρεί γι' αυτό.
Τώρα, αν είναι αλλοδαποί ή μεταποί δράστες, αν μπει στο διαδίκτυο, οι πρώτες αναφορές κάνουν ότι είναι αλλοδαποί. Όχι γιατί το ξέρουν από την αστυνομία, γιατί υποθέτουν οι περισσότεροι φίλοι μας ότι, για να έγινε έγκλημα στο κέντρο, αλλοδαπόστατο. Μπορεί να είναι αλλοδαποί οι δράστες.